Δεν έχουμε βρει ούτε έναν άνθρωπο πνιγμένο, ούτε πουθενά ξεβρασμένο, τίποτα, ούτε ζωντανό. Όπως και να έχει, όταν είναι οι τελευταίοι άνθρωποι που τον βλέπουν. Κάποιος τα είδε κάτι και δεν θέλει να μιλήσει. Αυτά τα ερωτήματα βασανίζουν την οικογένεια του Γιώργου. Η μητέρα του Ματούλα και η κοπέλα του Κωνσταντίνα περιμένουν έστω και τώρα, 2 χρόνια μετά, να ανοίξουν στόματα. Είναι 2 μέτρα άνθρωπος. Δεν εξαφανίζεται έτσι απλά. Η Κωνσταντίνα και ο Γιώργος συγκατοικούσαν περίπου 2 χρόνια στις Βρυξέλλες. Τον Αύγουστο του 2016 πήγαν για διακοπές στην Αλόνισο. Στο ταξίδι όμως, ο Γιώργος είχε περίεργη συμπεριφορά. Ο Γιώργος δεν κατέβηκε μαζί μου από το πλοίο και γύρισε στην ουσία από το καταμαράν μετά από σχεδόν 8 ώρες. Έλεγε ότι ταξιδεύει μόνος του. Το οποίο ήταν περίεργο για μένα σαν να πω τέτοιο πράγμα, γιατί ταξιδεύαμε μαζί από τη Θεσσαλονίκη. Είχε προηγηθεί κάτι, κάποιος τσακωμός με κάποιον φίλο του, με την οικογένειά του, σας είχε εκμυστηριευτεί? Όχι. Οι αρχές στρέφονται σε 2 ψαράδες με τους οποίους διαπληκτίστηκε ο Γιώργος. Ήταν οι τελευταίοι άνθρωποι που τον είδαν. Ο εισαγγελέας άσκησε δίωξη εις βάρος τους. Θα εξεταστούν οι 2 ψαράδες, οι κατηγορίες στις οποίες προσάπτουν είναι 6 ατόμους σε κίνδυνο. Το μοιραίο βράδυ ο Γιώργος δεν αισθανόταν καλά. Έφυγε από το ξενοδοχείο και πήγε προς το λιμάνι Βότσι. Σύμφωνα με την κατάθεση των 2 ψαράδων, ο 30χρονος προσπάθησε να επιβιβαστεί σε ξένο καΐκι. Τότε τσακώθηκαν. Εκείνος προσπάθησε να τους πλησιάσει και οι ψαράδες, επειδή φοβήθηκαν, όπως είπαν, τον απόθυσαν στη θάλασσα. Έκτοτε χάθηκαν τα ίχνη του. Ο ένας ψαράς είχε το ψευδώνυμο Κριτικός και ο άλλος το ψευδώνυμο Γίδας. Όπως πάνε αυτοί, θα πάω και εγώ με μήνυση τώρα. Το παιδί του θα ήθελε να το κάνουν αυτό το πράγμα. Φως στη σκοτεινή αυτή υπόθεση θα ρίξουν οι αρχές, οι οποίες προχωρούν σε νέες ανακρίσεις μαρτύρων.